Στην Πελοπόννησο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του κομμάτου Πατρίδα και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό Παναγιώτης Ψωμιάδης στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδιών. Συγκεκριμένα σήμερα στις 10 το πρωί, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης βρέθηκε στην Κόρυδο που παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Ψωμιάδης εξέφρασε την πικρία του για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε πολιτική αλητεία τη συμπεριφορά της παράταξης απέναντί του, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αντώνης Σαμαράς, τον επενούσε με τα καλύτερα λόγια. Η Πατρίδα, το πατριωτικό δίκτυο αφύπνισης, το οποίο είχε δημιουργηθεί πριν 2 χρόνια, έγινε κόμμα, αναγνωρισμένο κόμμα. Στη διάρκεια είδαμε και μετά πολλές συζητήσεις που είχα με τον κύριο Πολίδωρα, τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Ζόη. Αποφασίσαμε να συστρατευτούμε και να συνεργαστούμε όλοι μαζί κάτω από την σημαία της Ένωσης για την Πατρίδα και για το λαό. Είναι μια προσπάθεια εθνική, πατριωτική, γιατί προτάξαμε το κομματικό και προτάξαμε το εθνικό και συλλογικό συμφέρον από το κομματικό και το προσωπικό. Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες πατριώτες, όλους τους χριστιανούς, όλους αυτούς πλέον να δουν ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους, να συστρατευτούν μαζί μας, να μπούμε φραγμός όλοι μαζί απέναντι στη λέλαπα της εξαθλίωσης, της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την γενώσιμη νέα δημοκρατία της πολιτικής άνοιξης, έστω και καθυστερημένα, εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ένιωθα κρυπτοδεξιός, κρυπτονεοδημοκράτης στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι μια κίνηση εκδικητική, εξάλλου δεν είναι του χαρακτήρα μου. Είναι μια κίνηση απελευθέρωση, έσπασα τις αλυσίδες. Θεωρώ ότι προσέφερα στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι πρόσθεσα στη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου δεν μπορεί κανείς να καταρρύψει ένα ρεκόρ όπως είναι το δικό μου, πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος δομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης, υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία, για την Προεδρία, αρχιστράτηγος και πρωταγωνιστής διαστόματος κ. Σαμαρά στον προεκλογικό του αγώνα πριν 1,5 χρόνο. Δυστυχώς όμως αυτή την πολιτική αλητεία απέναντί μου δεν μπόρεσα να τη συγχωρέσω. Αυτή η ατραξιόν που είναι δίπλα στον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθεί. Εμείς από εδώ, από την Κόρυφα, από την Πελοπόννησο, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η δική μας προσπάθεια, η προσπάθεια για την Ένωση, για την Πατρίδα, για το λαό, για την πατρίδα μας, θα εκπροσωπηθεί σίγουρα στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Και φυσικά δεν θα πάμε ούτε με σφεδόνα, ούτε με νερομπίσολο. Θα πάμε να βάλουμε τη δική μας εθνική σφραγίδα, την πατριωτική φωνή. Να ξαναφέρουμε όλοι μαζί στον δρόμο που οραματίστηκαν και χάραξαν οι μεγάλοι τότε πολιτικοί άνδρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το δρόμο των αρχών, των αξιών, το δρόμο της ισότητας. Διότι σήμερα λέμε Ευρώπη και εννοούμε την κυρία Μέρκελ. Όχι, θα στηρίξουμε την Ευρώπη των λαών και όχι των τραπεζών. Και φυσικά αυτά τα λόγια μπορεί να υπόθηκαν από πολλούς συνυποψηφίους όλων των κομμάτων, ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Εγώ 32 χρόνια ήμουν σταθερός στη θέση μου. Σταθερός για το θέμα του μνημονίου, γιατί εδώ και 4 χρόνια είμαι ενάντια σε αυτή τη λεμιτόμο, σε αυτή την κρεατομηχανή, σε αυτή τη σύγχρονη οικονομική γενοκτονία, γιατί ο κ. Σουρνάρας θέλει να πεθάνουν τα παιδιά μας, οι γονείς μας, για να σωθεί αυτός οι αγορές και οι τράπεζες. Σε αυτήν την πολιτική εμείς θα αντισταθούμε. Πρέπει να σας πω από την περιοδία που έχω κάνει, γιατί τελειώνω εδώ στην Πελοπόννησο, είμαι ο μοναδικός που γύρισα όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Έχω την Πελοπόννησο και 4 νησιά. Εισέφραξα μια μεγάλη αγκαλιά για την προσπάθειά μου. Εισέφραξα μια μεγάλη αγκαλιά και αποδοχή. Παιδιά, κύριε Ψωμιάδη, αν σας έλεγα να μας πείτε ποια είναι τα 5 βασικά στοιχεία του συνδυασμού σας, της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ποια θα μας λέγατε? Είπα το βασικότερο, ότι εμείς εκφράζουμε
το πατριωτικό, το εθνικό, το χριστιανικό, το ανθρώπινο. Είμαστε δοκιμασμένοι και οι τέσσερις, αλλά πίσω από εμάς υπάρχουν και άλλα στελέχη. Δοκιμασμένοι στην κοινωνία. Αυτό που πρέπει να επιμείνουμε, η σταθερότητα και των τεσσάρων μας στις θέσεις μας. Μην ξεχνάτε ότι οι τρεις από τους τέσσερις δεν ψήφισαν κανένα μνημόνιο. Ο κύριος Πολύδωρας μόλις αντελήφθηκε το έγκλημα που έγινε και που γίνεται και συνεχίζει να γίνεται με τα μνημόνια, τόλμησε, βρήκε το θάρρος και έφυγε.